Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι άνοιξε και η αυλαία της εξεταστικής περίοδου, ότι ήδη τα παιδιά μας δίνουν ενδοσχολικές εξετάσεις, μαθητές της πρώτης, δευτέρας λυκείου, της τρίτης λυκείου, ενδοσχολικές οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 15 Ιουνίου για την πρώτη και β' λυκείου, ενώ για τους μαθητές της τρίτης λυκείου τελειώνουν 30 του μήνα, γιατί 30 Μαΐου, γιατί έχουν μπροστά τους οι υποψήφοι και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και δεν κάνει να ξεχνάμε ότι στην παρούσα φάση οι όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι μαθητές, είτε σε επίπεδο γνώσεων είτε οικογενειακής κατάστασης, πως όπως λένε και οι ειδικοί, αλλά γνωρίζει και ο καθένας από εμάς που έχει περάσει μέσα από αυτή τη διαδικασία, ότι είναι απαραίτητη η ανακοχή, ο σεβασμός μας στην προσπάθειά τους, άσχετα με το αν συμφωνούμε μαζί τους ή όχι, η ηρεμία τους, όπως επίσης και η στήριξή τους και για τις ενδοσχολικές και για τις πανελληνίες. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο νομίζω ότι πρέπει λιγάκι να είμαστε όλοι μας πιο προσεκτικοί. Καλημερίζω και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης κύριο Μανώλη Καρτζονάκη, και νομίζω ακούσατε και τις τελευταίες μου τις λέξεις και τις παρατηρήσεις, κύριε Καρτζονάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ναι, άκουσα τα τελευταία από όσα αναφέρατε και νομίζω ότι με πολύ ορθό τρόπο θέσατε το πλαίσιο που πρέπει να κινηθούμε όλοι, και οικογενειακό, και το οικογενειακό πλαίσιο σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις και το πώς το βιώνουν τα παιδιά. Ούτως ή άλλως είναι μια διαδικασία η οποία είναι στη ζωή του κάθε ενός από εμάς. Εσείς τα ίδια περάσατε, εγώ τα ίδια πέρασα, ο καθένας από εμάς τα ίδια περνάει βγαίνοντας από το σχολείο και επιδιώκοντας και θέλοντας να ανέβει σκαλοπάτι παραπάνω, με την ευχή πάντα να τα καταφέρει και να πάει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά από την άλλη και η ψυχολογία είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι και το βλέπουμε μέσα σε όλα τα σπίτια αυτό, αλλά και στις αυλές των σχολείων. Ναι, βεβαίως. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα προβλέπει αυτή τη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που όλοι μας, ξεκινώντας από τη μαθητική μας ηλικία και αργότερα ως γονείς και τώρα εμείς θεσμικά και εσείς από τη θέση των μέσων ενημέρωσης, επηρεάζει όλη την κοινωνία. Κύριε Καρτζονάκη, βέβαια για τη στήριξη είτε των υποψηφίων σε ό,τι έχει να κάνει με τις πανελλαδικές, είτε για τη στήριξη των οικογένειών τους, δεν κάνει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα ΚΕΔΑΣΥ, ένα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, με ειδικούς πίσω από τηλεφωνικές γραμμές για να μπορούν να τους στηρίζουν. Ναι, είναι μια πρωτοβουλία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης τα τελευταία χρόνια, η οποία συνεχίζεται και φέτος με τη στήριξη και την εθελοντική εργασία των τεσσάρων κεδασί της Κρήτης, ειδικών επιστημόνων, οι οποίες σε συγκεκριμένες ώρες και σε τηλέφωνα που έχουν δοθεί από τις 23 Απριλίου στηρίζουν τις οικογένειες, τους ίδιους τους υποψήφιους, εάν και εφόσον χρειάζονται κάποια στιγμή να μιλήσουν με κάποιον ειδικό για θέματα που αφορούν τις εξετάσεις. Όπως είπα, ξεκίνησαν αμέσως μετά αυτές οι γραμμές υποστήριξης, ξεκίνησαν αμέσως μετά που άνοιξαν τα σχολεία από τις διακοπές του Πάσχα και θα συνεχιστεί και όλο το διάστημα των εξετάσεων. Δηλαδή φτάνοντας μέχρι και το τέλος της διαδικασίας της πανελλαδικής και τα ειδικά μαθήματα. Ακριβώς. Α, μάλιστα, αυτό είναι καλό. Αλλά αν θυμάμαι καλά και από ό,τι μας είχατε πει εκεί στα μέσα Απριλίου, κύριε Καρτζονάκη, η βοήθεια αυτή δεν παρέχεται μόνο στους υποψηφίους και τις οικογένειες, εάν το χρειάζονται, της Κρήτης, αλλά με κάποιο μαγικό τρόπο αυτή η βοήθεια δίνεται σε όποιον το χρειαστεί, από όπου και αν σας ακούει, όποιος γνωρίζει ότι υπάρχει αυτή η βοήθεια, έτσι. Βεβαίως. Εμείς έχουμε δώσει ένα δελτίο τύπου όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Το δελτίο τύπου πάει στα μέσα όχι μόνο της Κρήτης αλλά και εκτός. Και όντως τα περασμένα χρόνια, γιατί φέτος δεν έχω σχετικά στοιχεία αλλά είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν, υπάρχουν τηλεφωνήματα και κλήσεις για βοήθεια, για υποστήριξη, για στήριξη από ανθρώπους, από οικογένειες, υποψηφίους και εκτός Κρήτης, και βεβαίως με πολύ χαρά το κάνουμε. Λέγατε από τις 20 Απριλίου ότι
κάνατε ό,τι ήταν δυνατόν ή ό,τι έπρεπε να γίνει, να το πω διαφορετικά, για να μην αφήσω κενά σε αυτό που λέω, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι σε επίπεδο Κρήτης για τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, γιατί από την άλλη γνωρίζατε ότι είχαμε μπροστά μας και τις εκλογές και όλα αυτά ήταν ένας παραπάνω επιβαρυντικός παράγοντας σε όλη αυτή την διαδικασία. Πόσο έτοιμοι λοιπόν είμαστε αυτή την ώρα που μιλάμε για τις πανελλαδικές? Ακούγα για την κυρία Κεραμέως να λέει χθες ότι, ξέρετε, όλα θα λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί έχουν ελεγχθεί τα πάντα όλα, έτσι είναι? Κυρία Δουλγεράκη, για να μπουν τα παιδιά στις τάξεις την 1η Ιουνίου στα ΕΠΑΛ και τη 2η Ιουνίου στο γενικά ηλικία και να λειτουργούν όλα, δουλεύουμε πολύ νωρίτερα. Δουλεύουμε σχεδόν από το τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Ένα στελεχειακό δυναμικό με το συντονισμό μας και φυσικά το συντονισμό και των διευθύνσεων εκπαίδευσης ανά περιφερειακή ενότητα, ώστε να είμαστε καθόλου έτοιμοι. Και είμαστε. Όπως κάθε χρόνο. Όπως πρέπει να είμαστε. Συνεπώς, ξεκινάμε πολύ νωρίς, όπως κάθε χρόνο. Ήταν στον προγραμματισμό της κυβέρνησης σχετικά με το εκλογικό χρόνο και οι εξετάσεις. Δεν έχουμε πρόβλημα με τις εξετάσεις κανένα. Θα ξεκινήσουμε κανονικά και θα εξελιχθούν όπως εξελίσσονται κάθε χρόνο. Πόσα εξεταστικά κέντρα στην Κρήτη? Στην Κρήτη έχουμε, αν μου επιτρέπετε, πριν τα εξεταστικά κέντρα να δούμε τους μαθητές μας. Βεβαίωτατα. Στα γενικά λύκεια θα εξεταστούν 4.508 παιδιά γραπτός στα γενικά λύκεια. 4.508 παιδιά. Και 207 προφορικά. Άρα λοιπόν στα γενικά λύκεια θα εξεταστούν συνολικά 4.715 μαθητές και μαθήτριες. Mm-hmm. Αυτοί οι μαθητές και μαθήτριες θα εξεταστούν σε 63 εξεταστικά κέντρα και σε 5 ειδικά εξεταστικά κέντρα. Mm-hmm. Έχουμε τουλάχιστον ένα ανανομό. Όσον αφορά τα ΕΠΑΛ, έχουμε 1.418 μαθητές που θα εξεταστούν γραπτός και 188 που θα εξεταστούν προφορικός. Mm-hmm. Συνολικά λοιπόν 1.600 παιδιά υποψήφια από τα ΕΠΑΛ θα εξεταστούν και στις 4 νομούς, σε 11 εξεταστικά κέντρα και σε 2 ειδικά εξεταστικά. Στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Συνολικά λοιπόν στην Κρήτη και από τα ΕΠΑΛ και από τα γενικά λύκεια έχουμε 6.321 μαθητές. Mm-hmm. Θα εξεταστούν είτε προφορικά είτε γραπτά. Ναι. Τα πέντε ειδικά για τους μαθητές του γενικού λυκείου, είπατε ένα ανανομό, είναι 2 στο Ηράκλειο. 2 στο Ηράκλειο, είναι 2 στο Ηράκλειο, μάλιστα. Ναι. Και ένα στους υπόλοιπους. Mm-hmm. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι οι αριθμοί που περίπου έχουν κάθε χρόνο και όλος ο προγραμματισμός, όπως σας είπα, είναι όπως κάθε χρόνο να μην συμβεί τίποτα και τα παιδιά, έχοντας τη διοικητική υποστήριξη που χρειάζονται από εμάς και που πρέπει, να αποδώσουν το μέγιστο των όσων έχουν μελετήσει στο διάρκεια του σχολικού έτου. Τα ειδικά μαθήματα στο Ρέθυμνο. Δεν αφορά τίποτε άλλο παρά μόνο το κομμάτι της μελέτης τους και πώς θα απαντήσουν στα θέματα που θα τεθούν. Mm-hmm. Ναι, τα ειδικά μαθήματα, όπως πολύ σωστά είπατε, θα ξεκινήσουν 17 Ιουνίου, 29 Ιουνίου και θα γίνουν και φέτος στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, για να το δούμε λίγο πιο συνολικά και όπου κάνουμε λάθος, όπου κάνω λάθος με διορθώνετε, έχουν ξεκινήσει οι ενδοσχολικές για τους μαθητές Α και Β Λυκείου έως τις 15 Ιουνίου. Για τους μαθητές της τρίτης λυκείου οι ενδοσχολικές εξετάσεις έως τις 30 Μαΐου, γιατί αμέσως μετά έχουμε τις πανελλαδικές. Ναι. Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Δουλίνα, και έτσι ακριβώς είναι ο προγραμματισμός. Έχουν ξεκινήσει οι ενδοσχολικές, θα συνεχιστούν για τα παιδιά της γάμα λυκείου στις 30 και για τα υπόλοιπα παιδιά Α και Β τάξεων μέχρι τις 15. Mm-hmm. 30 Μαΐου χτυπάει για τελευταία φορά το κουδούνι σε ό,τι έχει να κάνει με τους μαθητές των γυμνασίων, και νομίζω ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή πενιπιαγωγεία, ναι, και δημοτικά 15 Ιουνίου. Μάλιστα. Ανακοινώθηκε από την κυρία Κεραμέως ότι, ξέρετε, με σήμερα αύριο, τα έλεγε χθες η κυρία Κεραμέως αυτά, ότι έρχονται πάρα πολλές προσλήψεις
εκπαίδευσης στο χώρο της εκπαίδευσης. Έχει γίνει αυτό γνωστό? Έχετε δηλαδή και ως περιφερειακή εκπαίδευση ενημερωθεί? Γιατί μίλησε για 3.450 διορισμούς εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν δρομολογηθεί εδώ και καιρό εν ώψη και της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί και μετά, δεν ξέρω αν από τώρα ή μετά το τέλος των εξετάσεων, θα πρέπει να δώσουν και το παρόν, όπως λέμε πάρα πολύ απλά, γιατί ο Σεπτέμβρης μετά θα είναι λίγους μήνες μετά και ανοίγουν και πάλι τα σχολεία. Έχετε ενημέρωση? Βεβαίως. Χθες ανακοινώθηκαν το Υπουργείο 3.449 για την ακρίβεια νέοι διορισμοί, οι οποίοι προστίθενται στους προηγούμενους. Συνολικά τα τελευταία χρόνια έχουμε γύρω στους 28.500 διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών, μονίμων συναδέλφων. Κάτω χρειαζόταν το εκπαιδευτικό σύστημα και οι σχολικές κοινότητες, καθώς αρκετοί συνάδελφοι τα προηγούμενα χρόνια έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν ηλικιακά, εννοώ, λόγω των συνταξιοδοτικών τους. Έχει εξειδικευθεί σε τι μας αφορά εμάς εδώ στην Κρήτη, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και πόσοι? Έχει εξειδικευθεί, εχθές το απόγευμα ανακοινώθηκαν. Αριθμούς αυτή τη στιγμή ανά ειδικότητα δεν έχω. Όχι, όχι, δεν το λέω με την ειδικότητα. Λέω πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, θα πάνε και στις δύο. Και από τις δύο βαθμίες, βεβαίως. Και από τις δύο, και ειδική αγωγή έχουμε άλλους 400 περίπου. Θα έρθουν αμέσως μετά, μέσω των τελικών αξιολογικών πινάκων από το ΑΣΕΠ. Φυσικά και έρχονται στην Κρήτη, βεβαίως. Ωραία, για να δούμε στη συνέχεια πόσα είναι τα κενά, ποια είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε και πώς θα πάμε στη νέα σχολική περίοδο, αλλά νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε και έχουμε καιρό να τα πούμε. Απλά έκανα αυτή την αναφορά γιατί υπήρξε η ανακοίνωση στην χθεσινή ημέρα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ. Χθες ανακοινώθηκαν και τα ονόματα των συναδέλφων. Να τους δώσουμε και συγχαρητήρια. Σήμερα αισθανθούν ως πρώτη μέρα ότι είναι μόνιμοι πια συνάδελφοι της εκπαίδευσης. Πολλοί εξ αυτών είναι και συνάδελφοι οι οποίοι έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια την εκπαίδευση ως αναπληρωτές. Τώρα όμως από τη θέση του μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου, του μόνιμου εκπαιδευτικού, θα συνεχίσουν να παρέχουν αυτό που ξέρουν πολύ καλά, την εκπαίδευση στα παιδιά μας, και να βοηθήσουν τα σχολεία και όπου τοποθετηθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κρατσονάκη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για τις πληροφορίες. Καλημέρα. Καλημέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.